Βίντεο για νέα ταινία Marvel. Μια ακόμη ευκαιρία να λάμψουν όλοι το ξυκείο παδί τη. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, παιδιά, μια μήνυ εισαγωγή που θα έπρεπε να είναι κανονικά κοινή λογική, αλλά και πάλι θα το κάνω. Μπα και γλιτώσουμε κάποια πραγματάκια. Και ξέρω, δεν θα τα γλιτώσω όλα. Είναι δεδομένο γιατί το έχω κάνει αυτό και στο παρελθόν. Αλλά anyway, να υπενθυμίσω ότι εδώ πέρα είναι η προσωπική μου άποψη. Αν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, έστω ότι εγώ το λάτρεψα τώρα, τον κάνει να The δεν και σε κάποιον δεν άρεσε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Γιατί μαντέψτε τι, οι δύο αυτές διαφορετικές απόψεις μας μπορούν να συνεπάρξουν. Μαγικό, όχι. Κοινή λογική, παιδιά. Λοιπόν, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές απόψεις, δεν είναι κακό να διαφωνήσει κάποιο κανένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει όταν σταματάς να σέβεσαι. Δηλαδή, ότι βασικά οποιοδήποτε από κάτω είναι υβριστικό, προσβλητικό ή έχουν υπάρξει ακόμα και ευτυχώ ελάχιστε περιπτώσει, χιδαίω κατευθείαν θα τρώει μπαν από την κοινότητα. Σα το λέω από τώρα, δηλαδή με το που θα δω την αντίστοιχη λεξούλα ή οτιδήποτε τέτοιο υφάκι, δεν διαβάζω καν το υπόλοιπο σχόλιο και έχει πέσει μπαν. Και επίση να υπενθυμίσω κάτι πριν προχωρήσουμε στο review. Επειδή πάνε και και χρόνια που τα έχω κάνει τα review και γενικά ενδεχομένω που έχουμε δει τι ταινίε. Επίση, κάποιοι είναι ε, αρκετοί καινούργοι πούμε, στο κανάλι. Να πω για τι προηγούμενε δύο ταινίε ότι πρώτη μου άρεσε πάρα πολύ παιδιά και σκεφτείτε ότι ήταν και στην περίπτωση που ή δεν είχα ασχοληθεί καθόλου ή ελάχιστα με αυτό το γκρουπάκι των guardians και ο James Gunn με έκανε να τους αγαπήσω. Η δεύτερη ταινία ήταν απλά οκ, okay, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, αλλά και πάλι ήταν αξιοπρεπέστατο sequel. Επίσης, αυτό το έκανα βιβλίο απλά επειδή ήταν σε short βίντεο, τα short του YouTube, ξέρετε, και στο TikTok που ανέβασα, το μοναδικό βίντεο που στο TikTok, γιατί τελικά δεν ασχολήθηκα, δεν μου αρέσουν τα τα shorts εν τέλει. Ε, να σας πω για όσο δεν το δείτε, γιατί δεν το δείτε αρκετή, ότι μου άρεσε πάρα πολύ και πραγματικά λέω, οκ, okay, αν είναι έτσι το Holiday Special στο Guardians, φαντάσου πώς θα είναι, ας πούμε, το Volume 3 και επιπλέον για τους gamers εκεί έξω, γιατί όσοι με ακολουθείτε, ξέρετε ότι είμαι gamer, μου άρεσε και το παιχνίδι που είχε βγει το Marvel's Guardians of the Galaxy. Δεν, εντάξει, δεν ήταν με αυτός που ξέρουμε, ας πούμε, τους ιστοποιούς και αυτά, ακόμα και εμφανισιακά ήταν διαφορετική, αλλά παιδιά ήταν Πολύ ωραίο παιχνίδι και κυρίω αυτό που μα αφορά στον αφορά το κινηματογραφικό κομμάτι, με πολύ ωραίο story που τυχαίνει να είχε μέσα και τον Adam Warlock. Το αναφέρω επίτηδες. Λοιπόν, οπότε έχοντα κάνει όλη αυτή την κανονικά αχρίαστη εισαγωγή, πάμε να δούμε λοιπόν αν το Volume 3 του Guardians of the Galaxy έσωσε το MCU. Το Guardians of the Galaxy Volume 3 είναι φυσικά σε σκηνοθεσία και σενάριο του James Gunn, του οποίου να υπενθυμίσω ότι είναι η τελευταία του ταινία στο MCU, διότι όπω έχει γίνει εδώ και λίγου μήνε και το έχουμε φυσικά συζητήσει εκτενώ στο κανάλι, πλέον έκανε μεταγραφή στο DCU και έχει απλή μεταγραφή δηλαδή για να κάνει κάποιε ταινίε. Είναι ο αρχηγό μαζί βέβαια με τον Peter Safran, που εντάξει έχει αναλάβει ο Peter είναι στο business κομμάτι, ο James Gunn είναι στο δημιουργικό και εκτό από το ότι είναι co-captain α πούμε επιπλέον θα μας ανοίξει κιόλα το νέο DCU με την ταινία Superman Legacy. Επίση, επίσης, παιδιά, εντάξει, πέραν ότι είναι η τελευταία ταινία στο MCU, είναι και το κλείσιμο σε αυτή την φοβερή ομάδα που μας ε, έκανε εισαγωγέ μας στο MCU, ο Γκαν τους Guardians of the Galaxy και λατρέψαμε θέλω να πιστεύω όλοι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Φυσικά, εκτός, εκτός από τον James Gunn, επιστρέφουν και όλοι οι ηθοποιοί, μαζί και με τη ζωή Ζαλντάνα ως Gamora. Ε, Επιστρέφει ακόμα και η Μαρία Μπακάλοβα ως η φωνή του κόσμου, τον οποίο κόσμο ε, τον είδαμε βέβαια βέ, βέ, και στο Holiday Special. Και αυτή τη φορά μας έχουμε δύο νέες προσθήκες, ε, οι οποίες είναι ο Will Polter ως ο Adam Warlock και επιπλέον ο Chuck ως ο High Evolutionary. Ε, τσακ είναι δύσκολο γενικά το όνομα του ηθοποιού και έχει πει ο ίδιο που έχω δει συνεντεύξει και μπορείτε και εσεί να ψάξετε στο YouTube να δείτε. Επειδή αυτά είναι τα πρώτα γράμματα του μικρού του ονόματο, λέει μπορείτε πολύ απλά να με λέτε Τσακ. Για να σα ξεκινήσω ανάποδα, παιδιά, αυτή την ταινία θα τη χαρακτήριζα ω άνηση και μέτρια. Ε, σίγουρα χειρότερη από τι προηγούμενε δύο, ακόμα και από τη δεύτερη, α πούμε, που σα είπα στην εισαγωγή του βίντεο ότι δεν τρελάθηκα. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν μια ταινία που έπρεπε και όφυλο σε έναν βαθμό θεωρώ να είναι στην χειρότερη αρκετά καλή. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι λόγω του τι μας δίνει πλέον το MCU τα τελευταία χρόνια και στον κινηματογράφο, αλλά και στο streaming. Ε, για μένα η τελευταία, σε, στο μεγάλο τη σύνολο, έτσι, δεν λέω να είναι απλά μια decent ταινία, να είναι όντω μια πολύ καλή ταινία. Που έβγαλε το MCU ήταν το Spider-Man No Way Home. Και χωρί να σημαίνει ότι και οι προηγούμενε ταινίε που είχαν προηγηθεί από εκεί, με ξέρει το Shang-Chi που εγώ προσωπικά ε, σχεδόν λάτρεψα, ήταν ωραίε. Βλέπει η Black Widow κλπ. Για να μην πιάσω τι σειρέ. Και επιπλέον είναι και το κλείσιμο όπω το είχαν διαφημίσει ότι θα είναι η τελευταία ταινία τουλάχιστον συγκεκριμέν, τη συγκεκριμένη σύνθεση τη ομάδα των Guardians of the Galaxy. Και τελικά, παιδιά, δυστυχώ για μένα, το τονίζω για μένα, η ταινία ήταν άνεση και μέτρια. Θα προσπαθήσω έτσι να τα βάλω σε μια σειρά και θα ξεκινήσω. Θα βάλω πρώτα δυστυχώ τα θετικά, λέω δυστυχώ γιατί είναι αρκετά λιγότερα, και μετά θα προχωρήσω στα αρνητικά. Τα θετικά, παιδιά, ήταν όπω φυσικά φαντάζομαι έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει και από το τρέλερ που έχετε πάρει ένα δείγμα, το backstory του Rocket. Εντάξει, πραγματικά άνετα θα μπορούσα να δω μια Θέλει να την βαφτίσετε spin-off, ας πούμε, ταινία με το Rocket που να έχει να κάνει με το backstory του και γενικά πώς έφτασε να είναι ο Rocket που γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, παίρνω ό,τι μπορώ, ας πούμε. Έστω αυτά τα flashbacks που είχαμε καθόλου τη διάρκεια τη καθόλου ταινίας, το δέχομαι. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα το συγκεκριμένο backstory επειδή ουσιαστικά έχει να κάνει με ζωάκια, δηλαδή τι να πω ρε παιδιά, για να το θέσω έτσι Μα πρέπει να σε ψυχοπαθείς ας πούμε για να μην σε αγγίξει να βλέπεις όλο αυτό το, το βασανισμό στα, στα ζώα και τα λοιπά άλλη αν είναι δυνατόν, αλλά το θέμα είναι ότι το συνδύαζε και με ένα ωραίο story. Άλλος χαρακτήρα έτσι που ξεχώρισα πριν πάω, ξέρετε, έτσι σε γενικούριο όπω είναι. Γενικούριο, χωρί σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά σκηνοθεσία κλπ. Ήταν παιδιά ο High Evolutionary, που είναι ο κακό ουσιαστικά στην συγκεκριμένη ταινία, διότι ο Adam Warlock και κανένα λόγο δεν είναι. Ε, και έχω να πω ότι ο Τσάκ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ο ηθοποιός δηλαδή πραγματικά φαινόταν ότι έχει επενδύσει σε αυτό το ρόλο, θέλει να τον μεταφέρει σωστά τον χαρακτήρα ας πούμε στην ε, μεγάλη οθόνη. Επίσης να σας πω γιατί ξέρετε, μου αρέσει όπου έχω background και γνώσεις για το συγκεκριμένο που βλέπουμε, σας το λέω, στο συγκεκριμένο δεν έχω σμεκ evolutionary, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάπου για αυτό το χαρακτήρα, οπότε δεν έχω ιδέα και κρίνω καθαρά από αυτό που είδα. Αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ουσιαστικά το κλασικό μοτίβο του Mad Scientist, ας πούμε, με τα πειράματα και ότι θέλω να τελειοποιήσω το, τον κόσμο και να τον κάνω λόγω γαμάτα, ας πούμε, σαν εμένα, που με εγώ, ο γαμάτος αλίμονο ε, και ομοιγένει το αν υπάρξει κάτι που είναι καλύτερο από μένα ή πιο έξιμη οτιδήποτε, βλέπω, πούμε, rocket, εκεί το χάνω τελείω. Και τέλο πάντων το πήγε πάρα πάρα πολύ καλά, αν και αν πρέπει να κάνω λίγο nitpicking, να πω ότι σε κάποιες στιγμές, ειδικά προς το τέλος, παρά ήταν θεατρική έτσι, η ηθοποιία του Τσάκ. Ε, ναι, ήταν κομματάκι υπερβολικός. Βέβαια θα μου, πει, θα μου πει κάποιος και το ακούω ότι κολλάει με το theme του Mad Scientist, το να είσαι υπερβολικά θεατρικός. Αλλά τέλος πάντων, ήταν σε κάποια φάσεις που ήμουνα, οκ, okay, εδώ έχεις βγει λίγο εκτός, λίγο. Κατά τα άλλα είχε πάρα πολύ καλά εφέ παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η ταινία είναι CGI heavy σε βαθμό εμετικό ας πούμε, για καλό ή για κακό, εντάξει υπήρχαν στιγμές που το παράέκανε τέλος πάντων ο James Gunn και ήταν απλά ένα CGI fest ας πούμε, στα μάτια μας, δεν προλαβαίναμε να απορροφήσουμε α πούμε, τι συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον τα εφέ ήταν πάρα πολύ καλά, όπως ήταν και η σκηνοθεσία με αποκορύφωμα όπως επίσης φαντάζομαι έχετε ακούσει αν δεν έχετε δει την ταινία από άλλα reviews σε ένα διάδρομο που το έχει κάνει να φαίνεται κιόλα σαν να είναι μονοπλάνο, όλο δεν είναι μονοπλάνο, σα το λέω αυτό de facto, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το, το έχει κάνει να φαίνεται σαν να είναι μονοπλάνο και ήταν πολύ ωραία σκηνοθετημένη σκηνή, αν και εντελώ άχρηστη, δεν πρόσφερε τίποτα στην πλοκή και γενικότερα τη δεδομένη στιγμή. Αν την κόβαμε με ψαλίδι κιόλα από την προηγούμενη σκηνή και πηγαίναμε στην επόμενη που είναι μετά από τον διάδρομο δεν θα είχαμε χάσει απολύτω τίποτα. Πραγματικά δεν θα νιώθαμε ότι λείπει το παραμικρό. Αλλά όπω και να έχει, δεν αναρρεί το γεγονό ότι ήταν πολύ καλά σκηνοθετημένη. Και επιπλέον από το άπλετο χιούμορ που είχε μέσα, υπήρχαν κάποια αστεία τέλο πάντων. Κάποια το τονίζω τα οποία όντω ήταν ωραία φυσικά και ταιριαστά στο ύφο των Guardians of the Galaxy. Και τώρα, παιδιά, πάμε στα αρνητικά. Τα οποία όχι, μην περιμένω ότι θα ξεφύγω, θα αρχίσω να φωνάζω κάτι τέτοιο όπω καμιά φορά στο παρελθόν που παθιάζουμε. Έτσι κι αλλιώ δεν είναι αυτό το βίντεο για κράξιμο ή δεν ανήκει αυτή η ταινία στη σειρά για κράξιμο. Και επιπλέον θέλω πραγματικά να με ακούσετε, να ακούσετε τι έχω να πω ήρεμα και ωραία. Και αντίστοιχα κι εσεί να απαντήσετε ήρεμα και ωραία από κάτω όπου διαφωνείτε. Λοιπόν, το πρώτο α που για να τα πάρω πως μου έρχονται στο μυαλό, να πιάσω χαρακτήρα συγκεκριμένα και να πιάσω την Γκαμόρα. Η Γκαμόρα, παιδιά, Οκ. Okay. Χαίρομαι να την ξαναδώ σίγουρα. Καλά. Γενικά χαίρομαι να βλέπω την ζωή Ζαλτάνα στην οθόνη μου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι η γκαμόρα που μα σύστησε ο Τζέιμ Γκάν. Το τονίζω. Γνωρίζω ότι αυτή η γκαμόρα είναι η καινούργια τέλο πάντων που έχει χάσει τι μνήμε των τελευταίων ετών. Ξέρω από το Endgame. Όχι από το Endgame, από τα γνώριση του Guardians και μετά ουσιαστικά κάπου εκεί. Μιλάω για την γκαμόρα που ήταν όταν μα τη σύστησε στο πρώτο Guardians. Έτσι. Δεν είναι αυτό ο χαρακτήρα που γνωρίσαμε, που γνώρισα εγώ. Δηλαδή δεν είναι η Γκαμόρα που άφησε τον Θάνο όταν έμαθε τι θέλει να κάνει, θέλει να φανεί στο μισό σύμπαν ουσιαστικά και σου λέει: Οκ, okay, άντε για φυλάκια, δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει. Δεν είναι η Γκαμόρα που έπεισε του Guardians τότε να κάνουν το ηθικά σωστό, γιατί η Γκαμόρα του έπεισε. Δεν είναι η Γκαμόρα που συνεργάστηκε με τον Nova Corps. Και γενικά δεν είναι η γκαμόρα που γνωρίσαμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το, το φωνάζω συνέχεια, καταρχά η κακοποίηση παιδιά, μια που είναι και τη εποχή, ε, αυτή τη φορά βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο είναι ανάποδο. Δηλαδή που η γυναίκα, α πούμε, κακοποιούσε αστικά άντρε. Τι, τι, κακοποίηση είναι αυτή που έφαγε παιδιά μέσα στο Στάρλορ. Δηλαδή του λυπήθηκε η ψυχή μου και όχι τίποτα άλλο. Οκ, γινόταν αυτή η κακοποίηση, αυτέ οι φωνέ, ε, το ξύλο, πραγματικά πολύ ξύλο, ξέρω εγώ, σε βαθμό που έπρεπε να τη σταματήσουν μέσα, του κάνει παραπάνω κακό, αν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον περίμενα να γίνει ένα Κομφοτρέζουν, comfort, μια σύγκρουση α πούμε μεταξύ του Στάρου. Δηλαδή, κάποια στιγμή, οκ, okay, Ήταν ήρεμο, ήταν ήρεμο, θα γίνει ένα μπαμ να πει, Ο Ήκε αν τσου εδώ και μην παρέχει όρο και την οικογένεια και τα λοιπά, και ή να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τέλο πάντων, για να μην πάμε και, και σε spoilers. Και ούτε καν εκεί το πήγε. Ούτε καν. Και είχαμε μια γκαμόρα η οποία ήταν αυτό που είδανε τέλο πάντων ένα ανέτιο πράγμα και όχι η γκαμόρα που γνωρίζουμε. Και τονίζω, η γκαμόρα που γνωρίζαμε από τότε, όχι το πώ είχε εξελιχθεί. Δεν δικαιολογείται το τι κάνει αυτή την ταινία με το τι ήταν α πούμε και να μην συζητήσω και το πώ κατέληξε. Και μια γκαμόρα η οποία έχει κάνει join του Ravagers. Οκ. Okay. Μετά ένα σύντομο, μια που ανέφερα τον High Evolutionary και το πόσο μου άρεσε. Παιδιά, αν το καλοσκεφτείτε, καλά όλα αυτά που έκανε. κα. καλά. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι γιατί για ποιο λόγο τα έκανε. Οκ, okay, ήθελα να κάνω θέλω να κάνει τον τέλειο κόσμο. Έκανε το σπάκι να μην πω σε λεπτομέρειε γιατί νομίζω δεν τι δείχνει στα, στα που έχουν βγάλει. Για ποιο λόγο όμω εν τέλει τα έκανε αυτά. Τι είχε συμβεί, είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν του, ξέρω εγώ που τον οδήγησε εκεί πέρα. Για ποιο λόγο τα έκανε. Απλά ξύπνησε μια μέρα και λέει Πα, α πάω να φτιάξω ένα τέλειο κόσμο δεν υπήρχε κάποια αιτιολόγηση, παιδιά, αν κάτσετε να το σκεφτείτε. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε από κάτω στα σχόλια. Αν, α, πω, ξέρω εγώ καμιά σκηνή. δεν έχασα, δεν είμαι ποτέ στο κινητό μου κάτι τέτοιο. Πάντα παρακολουθώ για ευνόητου λόγου και για το κανάλι και για μένα προσωπικά. Δεν είδα κάπου να αιτιολογείτε για ποιο λόγο κάνει όλα αυτά. Εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλα γιατί όντω μου άρεσε ο High Evolutionary, αλλά δεν θα με χάλαγε. Δηλαδή θα δίνει ακόμη περισσότερο όταν γνωρίζω για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά. Να έχει κάτι, ένα flashback, έστω ένα, ένα exposition, ρε παιδί μου, από τον ίδιο κάτι να συμβαίνει με κάποιο τρόπο. Και επιπλέον, μια που είμαι στο κομμάτι των κακών, ο Άνταμ <χεδιά> Ορλοκ. Ο Άνταμ Ορλοκ, παιδιά, ήταν σε αυτό το έργο, σα σπα... στίχημα σας το υπογράφω αυτό, ό,τι στίχημα σας σα... 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 πηγαίνω τώρα, ότι θέλετε, ε... ήταν επειδή τον τυζάραν στην έξτρα σκηνή του Guardians of the Galaxy 2. Αν δεν υπήρχε αυτή η έξτρα σκηνή... Ο Warlock μέσα δεν κόλλαγε καθόλου, δεν πρόσφερε τίποτα, μπήκε αποκλειστικά πραγματικά επειδή μας τον είχε κάνει τη στην έξτρα σκηνή το Guardians 2, παιδιά. Ήταν απίστευτο, δεν πρόσφερε στην πλοκή απολύτως τίποτα, ο ηθοποιός, οκ, okay, κομπλέ ήταν, αλλά να σας πω κάτι... Ο Άνταμ Βόρλοκ που είδα στο video game, οκ. Okay, τώρα εδώ πέρα μόνο όσοι έχετε παίξει μπορείτε να καταλάβετε, αλλά και να μην με έχετε παίξει, μιλάμε για ένα video game έτσι. Ήταν πολύ καλύτερος από τον Βόρλοκ που είδα εδώ σε αυτό το σύντομο σύντομη screen time που είχε σε αυτό το έργο. Και για να κλείσω το κομμάτι των χαρακτήρων, μιας που τους έπιασα πριν περάσω έτσι πιο γενικά πράγματα που με χάλασαν, είναι ότι μου έβγαλε εδώ πέρα ο James Gunn ότι έχει μια πραγματικά πολύ καλή ιδέα μόνο για τον rocket. Ε, και όχι τίποτα άλλο, δεν ήταν και ταινία του Ρόκετ όμω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήταν ταινία Guardians of the Galaxy και η τελευταία του κιόλα, αλλά για του υπόλοιπου δεν είχε κάτι, δεν πήγε πουθενά. Δεν εξελίχθηκαν με κάποιο τρόπο, δεν έγινε τίποτα. Είναι σαν απλά να πλαισίωναν το Rocket, μόνο που δεν ήταν ταινία Rocket, ήταν Guardians. Δηλαδή, οκ, okay, έπαιζε ένα χει κεντρικό ρόλο. Καλά, τα flashbacks δεν ήταν πάρα πολύ ώρα. Από τι 2 ώρε και 20 λεπτά που είναι η ταινία, ξέρετε, καθαρό χρόνο, χωρί τίτλου αρχή, τέλου διαφημίσει κλπ δεν ήταν τόσο πολύ το screen time, ας πούμε, για να δικαιολογεί, απλά να πλησιώνουν οι υπόλοιποι τον, τον Rocket. Δεν πήγαν πουθενά. Τι να πω, οπότε άλλη μια απογοήτευση για μένα που δεν είδα κάτι, ας πούμε, έναν ουσιαστικό επίλογο στους ε, υπόλοιπους χαρακτήρες. Και τώρα, παιδιά, πάμε σε πιο γενικά πράγματα, όπως ας πούμε, ε, η μουσική. Οκ, okay, φίλε James, το καταλαβαίνω, γουστάρες αυτή τη μουσική, η τίλα κλπ, το έχουμε, το έχουμε καταλάβει full. Η τόσο πάνω γίνεται γενικά την παλαιότερη, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι είναι όλα από AIDS 90s. Τι ήταν εδώ πέρα στο έργο λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος, ανά 4 λεπτά να μπαίνει κάποιο τραγούδι στη διαπασόν. Δηλαδή, ήμασταν. E με ξέρει, παιδιά, την εισαγωγή που η εισαγωγή ήταν πολύ ωραία με το τραγούδι που, που είχε βάλει και που σου έδειχνε το Rocket Super. Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, με ελάχιστε εξαιρέσει, ήταν απλά λέω ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, θα δούμε πάλι βιντοκlip. Και μια που αναφέρω πράγματα που γίνονταν στην υπερβολή. Τι ήταν αυτό το πράγμα που φώναζαν όλοι συνέχεια, διότι από ό,τι φαίνεται, εάν φωνάζει η σκηνή πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να προσέχεις ή αυτόματα την κάνει πάρα πολύ κομική. Ε, παιδιά, ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Φώναζαν χωρίς λόγο, χωρίς λόγο σχεδόν σε όλες τις σκηνές ήταν χωρίς λόγο, που φώναζαν και αυτό το πράγμα λες και αν φωνάξεις, Κάτι θα δώσει κάτι έξτρα στη σκηνή. Θα γελάσει επειδή φωνάζει ο άλλο ή θα πει: Α, εδώ γίνεται κάτι σημαντικό για να φωνάζουν. Μετά έχει είχε, παιδιά, μία, όχι μία σκηνή, ένα ολόκληρο sequence τέλο πάντων με ένα διαστημικό σταθμό ο οποίο είναι φτιαγμένο από σάρκα και οστά τέλο πάντων. Κανονικά είναι βιολογικά φτιαγμένο δηλαδή, αλλά βλέπει τρίχε και τέτοια. Το οποίο ήταν μια ιδέα, αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό να βγάλει και να μου το βαφτίσει κάποιο κάτι δημιουργική ιδέα, α πούμε. Όλο το sequence μέσα με τι γελίε, τι στολέ που είχαν που έπρεπε να γελάσει Προφανώ απλά επειδή φόραγαν αυτέ τι στολέ μέσα εκεί πέρα, το προσωπικό ασφαλεία τι ήταν. Και γενικότερα, ό,τι είχε γίνει μέσα σε αυτή τη σκηνή, απλά μπορεί να το πετάξει εκτό. Δηλαδή, περίμενα πώ και πώ να τελειώσει και το ποτέ άλλο. Τράβαγε, τράβαγε, τράβαγε και γύρισα με την παρέα μου και λέγαμε. Ε, ζώτησα, λέω, μόνο μέρα μου φαίνεται η ιδέα όλη αυτή τη σκηνή. Λένε, Όχι, απλά περιμένουμε να τελειώσει. Και μετά τα δύο τελευταία που θέλω να αναφέρω και είναι και ενδεχομένω ίσω και τα πιο σημαντικά από τα αρνητικά που σα σας έχω αναφέρει μέχρι στιγμή. Το ένα είναι ότι τη ζάρι συνέχεια πω θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό μέσα, ο Γκάν, και επειδή είναι και η τελευταία ταινία, όπω όλοι ξέρουμε, συν το τρέιλερ που έχουμε δει που φαίνεται όταν πιο σοβαρό και τέτοια, ψαρώνε. Δηλαδή ψάρωνα, δηλαδή ψάρωνα, α πούμε, τι πρώτε δύο-τρει φορέ και μετά όταν γινόταν κάτι λέω: Εντάξει, okay, ξέρω ότι δεν θα γίνει και όντω δεν γινόταν. Και τη ζάρει συνέχεια χωρί να γίνεται τίποτα, να μην πηγαίνει πουθενά, να μην υπάρχει κανένα payoff γενικότερα. Και λέω: Οκ, okay, αφού δεν έχει τι μπάλε για να το κάνει, ε, μην το γιατί, τη ζάρει. Ιάντε, τη, τη ζαρέ το μία φορά με κάποιον ή κάτι τέλο πάντων που είναι να γίνει, αλλά μην το ξανακάνει. Γιατί καθαντά γελίο ε, στη συνέχεια. Και επιπλέον, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι για μένα το. Κλείσιμο τέλο πάντων των Guardians of the Galaxy, το τι γίνεται δηλαδή στο, στο τέλο, για να το θέσω έτσι, για να μην σα πω ακριβώ και πάμε σε spoiler, για μένα δεν το κέρδισε. Μου φάνηκε βεβαιασμένο δηλαδή το τι γίνεται μέσα και όταν γίνονται τέλο πάντων κάποιε ανακοινώσει στο τέλο του έργου, μου φάνηκαν ότι είναι εντελώ από το πουθενά. Είναι σαν να το λένε επειδή, ναι, ε, ε, Τέλο πάντων, είναι η τελευταία ταινία. Είμαστε το τελευταίο κουρπάκι. Οπότε πρέπει να πω αυτά τα πράγματα κάπω για να το δικαιολογήσουμε. Έτσι μου το βγάλανε. Δηλαδή, πραγματικά δεν κερδίθηκε. Περίμενα εγώ στο τέλο να, να έχω δάκρυα συγκίνηση, ξέρω εγώ, από τι γίνεται με του Guardians. Και ήμουν σε φάση. Ναι, οκ. Okay. Ε, υποθέτω έτσι τελειώνει η Guardians στον Galaxy. Μετά, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, έχει δύο εξτρασκηνέ, σκηνέ, ε, από τι οποίε δεν μου άρεσε καμία από τι δύο. Και οι δύο ουσιαστικά τη ζάρουν διαφορετικά sequel. Ναι, whatever, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το ότι τη ζάρουν, ούτε οι σκηνέ που έδειξε. Πραγματικά, αν ήξερα ότι αυτέ ήταν σκηνέ, δεν θα είχα κάτσει να περιμένω να δω του τίτλου τέλου. Γιατί ξέρετε, μια είναι κλασικά στο τέλο τέλο. Και από ό,τι άκουγα από την αίθουσα, όντω όλοι είχαν, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, όσοι μπόρεσαν να ακούσω, είχαν ξενερώσει με τι σκηνέ. Λέει καλά, κάτσαμε για αυτό το πράγμα μέχρι το τέλο. Τι να σα πω. Αυτή η ταινία τίποτα. Μου έβγαλε ότι είναι ένα έργο ο, που είναι από τι περιπτώσει που δεν έπρεπε το στούντιο να αφήσει ανεξέλεγκτο τον δημιουργό. Όπω είχε γίνει με, το, με τον Τάικα Βαϊτίτη στο Thor Love and Thunder, όχι το συγκρινώ τον Κάντερ με το Thor 4 προ Θεού, ή όπω έγινε πρόσφατα, όχι τίποτα άλλο γιατί ήταν το είδα την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, απλά δεν το έχω κάνει review, με τον Άρια Αστέρ που έκανε το Ομπό Φοβάτε. Όπου εντάξει, παιδιά εκεί. <laughs> να σας πω εντάχει ότι απλά τραβάγα τα μαλλιά μου. Δεν είναι... Ε, ήτανε ήταν βασανιστικό τριώρο, βασανιστικό τριώρο ή μάλλον δύο ώρο, γιατί η πρώτη ώρα μου άρεσε, αλλά το επόμενο δύο ώρο πρέπει να κοιτάξω το ρολόι μου τουλάχιστον 30 φορέ, χωρί πλάκα. Λοιπόν, anyway, είναι περιπτώσει, παιδιά, τα στούντιο δεν είναι μόνο κακά, έτσι που λέμε ότι είναι μόνο για τα λεφτά ή κάτι τέτοιο. Είναι λίγο και να βάζουν χαλινάρι όταν πρέπει στου δημιουργού. Το ίδιο σημαίνει, α πούμε, και στην μουσική, για όσου δεν γνωρίζετε. Έτσι, ακόμα και σε αυτά που ακούω με τάλικα κτλ. Οι μουσικοί παραγωγοί παίζουν μεγάλο ρόλο. Το ίδιο σημαίνει και εδώ πέρα. Άλλε φορέ ναι, κάνουν κακό, αλλά είναι και πολλέ φορέ που όντω πρέπει να μπουν, να μπουν μέσα και να πούν, ξέρει τι, γκάν, όπα αδερφέ, το, το παράκανε λίγο εδώ πέρα. Κάνε λίγο πίσω στο συγκεκριμένο κομμάτι, διότι ο κόσμο δεν είναι εδώ, σαλτάρι, α πούμε. Τέλο πάντων, απλά μετά από αυτό που είδα, παιδιά, Δυστυχώ ανησυχώ και δεν ανησυχώ για το τι θα κάνει ο James Gunn με το νέο DCU. Ενώ πριν, ξέρετε, σα είχα πει super πάμε, α πούμε, James Gunn reboot όλοι μέσα. Τώρα μετά από αυτό που είδαμε το κλείσιμο των Guardians, είμαι, θα έλεγα ότι είμαι έστω επιφυλακτικός. Αυτά λοιπόν από μένα για το Guardians of the Galaxy Volume 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος του βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού. Τώρα φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε πάντα, να, μπορείτε πάντα να κάνετε like ή αν δεν είστε γραμμένοι να πατήσετε και το κουμπάκι της εγγραφής. Και τώρα θα ήθελα φυσικά να ακούσω από κάτω την δική σας άποψη με ηρεμία. Ξέρω, εντάξει, δεν αποκλείεται αν κρίνω και από τα reviews στο MDB και στο Rotten Tomatoes. Γενικά, άρεσε η ταινία. Βέβαια, υπάρχει και αρκετό κόσμο που είναι στην δική μου πλευρά και το άκουσα και από την αίθουσα που ήμουν την κινηματογραφική. Άκουσα μέχρι και άτομα, και άτομα πολύ νεαρά, δηλαδή πρέπει να ήταν 20 χρονών, κάτι τέτοιο, να λένε: Οκ, okay, μόλις μόλι πέταξα λεφτά ας πούμε, σε εισιτήριο, πολύ κρίμα. Εντάξει, το θεωρώ υπερβολή προσωπικά, δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε περιμένω τη δική σα άποψη από κάτω στα σχόλια και θα σα δω στο επόμενο review.